Θέλω ωστόσο να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία σύνδεση προκειμένου να φέρουμε στο προσκήνιο και να ενημερώσουμε τον κόσμο στο κομμάτι της ασφαλούς χρήσης του τζακιού εν ώψη και της κακοκαιρίας. Από τους πλέον αρμόδιους είναι ο αντιπρόεδρος των πυροσβεστών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Τρεις Πέδες εν Καμίνο, κύριος Άκης Βασιλάκης. Κύριε Βασιλάκη, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Έρχεται η κακοκαιρία, ήρθε. Εδώ πριν από καμιά ώρα, δεν ξέρω αν είστε Ηράκλειο, βιώσαμε χαλάζι για ένα 20 λεπτό και κεραυνούς. Οπότε οι περισσότεροι το διήμερο που ακολουθεί θα κλειστούν σπίτι και αυτοί που έχουν τζάκι θα το παρακάνουν. Ωστόσο, δίπλα σε αυτή την δραστηριότητα του να απολαύσουμε το τζάκι μας και τη σόβα μας και τα ξύλα μας, ελοχεύουν κίνδυνοι. Θέλετε να εστιάσουμε σε αυτούς? Προφανώς. Είναι σύνηθες το φαινόμενο να ανάβουμε τα τζάκια και τις ξυλόσομπες αυτόν τον καιρό, πόσο μάλλον τώρα που έρχεται μια κακοκαιρία. Να πούμε 2-3 πράγματα έτσι όσον αφορά την ασφάλειά μας. Συνήθως πράγματα που δεν κάνουμε συχνά, όπως είναι ο καθαρισμός της καμινάδας, γιατί έχει χρειαστεί, όπως ξέρετε, η υπηρεσία μας να επέμβει αρκετές φορές σε τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι συνήθως από τις πιο συχνές και τις πιο ύπουλες πυρκαγιών, καθώς δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή, αλλά έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ψήνουμε φαγητό, ομό, κρέας, κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε προφανώς, γιατί αυτό συσσωρεύει λίπη στα τυχόμενα των καμινάδων, αναφλέγονται και εκτοξεύουν κάφτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Ένας από τους κινδύνους είναι αυτός. Ο άλλος είναι ότι θα έλεγα συνήθως ηλικιωμένοι άνθρωποι κυρίως, ή όσοι δεν ξέρουν άλλο τρόπο να ανάψουν το τζάκι, γίνεται με τη χρήση βενζίνης, πετρελαίου, νεοπνεύματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλέσει μεγάλη αναφλεξιμότητα στα αέρια που ελκύουν την ατμόσφαιρα. Μπορεί να έχουμε μεγάλη έκταση φλόγας. Αυτό εμπεριέχει και σοβαρό ενδεχόμενο τραυματισμού. Σε αυτό το κομμάτι έχω μία απορία αναφορικά με αυτά τα περίφημα προσανάματα τα οποία πολλούνται στο λιανεμπόριο. Ποια από αυτά κρύβουν κινδύνους γενικά ή ακόμα και να μην κρύβουν άμεσο κίνδυνο, τι πρέπει να προσέξουμε? Συνήθως υπάρχουν και προσανάματα τα οποία είναι βιολογικού τύπου. Στην ουσία δηλαδή είναι ένα ξύλο είναι. Στην ουσία με χαμηλή περιεκτικότητα που συνήθως χρησιμοποιούμε για μεγαλύτερη ασφάλεια, το οποίο καλό θα είναι βέβαια εφόσον ανάψουμε το τζάκι να τοποθετούμε πάντα προστατευτικό πλέγμα ή τζάμι ή οτιδήποτε μπορεί να μας προφυλάξει από τις εκτινασόμενες κάφτρες. Είναι πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση ξυλόσομπας εννοείται ότι θα πρέπει η πόρτα να είναι κλεισμένη σωστά. Αυτά έχουν τα λίπη που αναφέραμε πριν και η εθάλη είναι κολλημένα στα τυχώματα των καμινάδων, αναφλέγονται, εκτοξεύουν κάφτρες και έτσι δημιουργείται πρόβλημα. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω κίνδυνο. Συνήθως έχει παρατηρηθεί όταν κατά την αφαίρεση της στάχτης από το εσωτερικό υπάρχουν αναμένες κάφτρες. Καλό θα είναι να τις βρέχουμε με λίγο νερό και να μην τις πετάμε ποτέ σε πλαστικούς σκάδους. Μάλιστα. Και προφανώς κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Απαγορεύεται να είναι αναμένο το τζάκι, είναι να είναι σε κατάσταση που το αφήνουμε να σβήσει και να λείπουμε εμείς από το σπίτι. Πολύ σημαντικό.
Τελευταία ερώτηση, γρήγορη ερώτηση. Πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται, απαιτούνται, προκειμένου αυτή η σπίθα που θα βγει προς τα έξω να κάνει ζημιά και να προκαλέσει καταστροφή? Ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος αυτό. Ειδικά αν έχουμε κοντά στο σπίτι χαλιά, κουτίνες, καναπέδες, έφλεκτα υλικά. Κύριε Βασιλάκη, ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.